Αν σκέφτεστε, δεν έχω χρόνο να δω αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω ακριβώς πώς αισθάνεστε. Και εγώ έτσι ένιωθα όταν ήταν να δω ένα εκπαιδευτικό βίντεο σήμερα το πρωί. Αυτό που ανακάλυψα όμως είναι ότι αν δω τα κατάλληλα βίντεο, βίντεο που ξέρω ότι έχουν πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις σε θέματα που με απασχολούν, τότε τα 5-6 λεπτά που θα αφιερώσω μπορούν να μου γλιτώσουν πολλές ώρες σε βάθος χρόνου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά μόλις χρησιμοποίησα τη βασική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων και στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τις αντιρρήσεις και θα δούμε αναλυτικά αυτή τη φόρμουλα και πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όταν δέχεστε αντιρρήσεις από τους υποψήφιους πελάτες ή συνεργάτες σας, αλλά ακόμα και από ανθρώπους εκτός δουλειάς, όπως τα παιδιά σας όταν τους ζητάτε να κάνουν κάτι και σας φέρουν αντιρρήσεις. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί θα σας δώσω επίσης μια άσκηση την οποία μπορείτε να κάνετε από σήμερα για να γίνετε πολύ καλοί στο χειρισμό αντιρρήσεων. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr/blog για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Και κάντε οπωσδήποτε εγγραφή βάζοντας το email σας στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά για να λαμβάνετε κάθε νέο άρθρο. Όσο περισσότερο καιρό είσαι στη δουλειά, τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιήσετε ότι οι αντιρρήσεις είναι πολλές φορές ερωτήσεις μεταφιεσμένες. Είναι ενδιαφέρον μεταφιεσμένο σε ερωτήσεις. Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι οι άνθρωποι που έχουν τις περισσότερες αντιρρήσεις είναι αυτοί που το σκέφτονται πιο σοβαρά και απλά χρειάζονται κάποιες περισσότερες πληροφορίες, κάποια παρότρινση στο να ξεκινήσουν. Στο σημερινό μάθημα θα σας δώσω μια φόρμουλα η οποία δουλεύει πολύ καλά στο χειρισμό αντιρρήσεων και είναι η φόρμουλα που λέγεται «Αισθάνεσαι, ένιωθα, ανακάλυψα». Αισθάνεσαι, ένιωθα, ανακάλυψα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανακάλυψα εγώ αυτή τη φόρμουλα, δεν θυμάμαι που την άκουσα για πρώτη φορά, αλλά μιλάμε για μια πολύ απλή αλλά πάρα πολύ αποτελεσματική φόρμουλα στο χειρισμό αντιρρήσεων. Και πάει κάπως έτσι. Ας πούμε ότι κάποιος πιστεύει ότι τα 100 ευρώ που κοστίζουν τα προϊόντα σας είναι πολλά. Αντί να διαφωνήσετε μαζί τους και να τους πείτε όχι, δεν είναι πολλά, γιατί αν σκεφτείς ότι τα προϊόντα μου μπορεί να σου λύσουν το τάδε πρόβλημα το οποίο σου στοιχίζει πολύ περισσότερα χρήματα κάθε μήνα. Αντί να πείτε αυτό λοιπόν, μπορείτε να πείτε το εξής. Βασικά, πριν σας δώσω την ακριβή φρασεολογία, να σας πω ότι ποτέ μην διαφωνείτε με τους υποψηφίους σας και γενικά με τους συνομιλητές σας. Ποτέ μην λέτε σε κάποιον ότι κάνει λάθος. Δηλαδή, αν κάποιος σας πει ότι αυτό είναι ακριβό, μην πείτε όχι, δεν είναι ακριβό, κάνεις λάθος. Κάποιος λοιπόν μου λέει ότι τα 100 ευρώ είναι πολλά για τα προϊόντα μου. Τότε μπορώ να πω, ξέρω ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και εγώ έτσι ένιωθα. Αλλά αυτό που ανακάλυψα είναι ότι επενδύοντας 100 ευρώ το μήνα σε αυτά τα προϊόντα, τελικά μου γλίτωνε πολλά περισσότερα χρήματα σε βάθος χρόνου. Κάποιος μπορεί να σας πει ότι δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με την επιχειρηματική σας ευκαιρία. Πείτε, καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι. Και εγώ έτσι ένιωθα όταν άκουσα για πρώτη φορά γι' αυτό. Αλλά αυτό που ανακάλυψα είναι ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να το κάνεις να λειτουργήσει με επιτυχία. Και αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο ισχυρό, κλείστε με μία ερώτηση. Είχα μιλήσει για το πώς να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτηση σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να το βρείτε κάπου εδώ. Η ουσία εκείνου του μαθήματος ήταν ότι όταν κάποιος μας κάνει μία ερώτηση, απαντάμε σύντομα και επανερχόμαστε με ερώτηση. Οπότε σας λέει κάποιος, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά. Πείτε, ξέρω ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και εγώ στην αρχή έτσι ένιωθα όταν το ξεκίνησα, γιατί έκανα ήδη δύο δουλειές και δεν είχα χρόνο. Αυτό που ανακάλυψα όμως είναι ότι τουλάχιστον στην αρχή δεν απαιτεί πολύ μεγάλη δέσμευση χρόνου. Και μετά κλείστε με μια ερώτηση σαν αυτήν. Αν μπορούσα να σου δείξω πώς να το κάνεις με λιγότερες από 7-8 ώρες την εβδομάδα, θα σε ενδιέφερε? Αυτή ονομάζεται βασική ερώτηση καταλληλότητας, την οποία την αναλύω πάρα πολύ στο βιβλίο μου. Να πω εδώ ότι το βιβλίο μου, το Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, πρακτικά είναι ένας οδηγός. Είναι το εγχειρίδιο που χρησιμοποιούσα για χρόνια με τους δικούς μου συνεργάτες. Έχει πολύ αποτελεσματικά σενάρια επικοινωνίας. Έχει ιδέες για τον τρόπο σκέψης, πώς να εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας, πώς να κάνετε παρουσιάσεις. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ολοκληρωμένο. Πρόσφατα έλαβα ένα μήνυμα από μια δικτυότρια που το διάβασε και μου είπε ότι τώρα κατάλαβα τι έκανα λάθος τόσο καιρό και δεν είχα αποτελέσματα. Αν θέλετε λοιπόν να πετύχετε στην επιχείρησή σας στο δικτυακό marketing και ακόμα δεν έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλατε, τότε σίγουρα χρειάζεται να το διαβάσετε. Μπείτε στο GreekCoach.gr/book. Βάλτε τα στοιχεία σας και θα σας έρθει μια ειδική προσφορά και οπωσδήποτε αποκτήστε και μελετήστε το βιβλίο μου. Αν δεν θέλετε να συμπληρώσετε τη φόρμουλα κτλ., μπείτε στο GreekCoach.gr/shop και ψάξτε το εκεί. Οπότε η φόρμουλα πάει κάπως έτσι. Ξέρω πώς αισθάνεσαι ή καταλαβαίνω γιατί μπορεί να νιώθεις έτσι. Και εγώ έτσι ένιωθα. Ή αν δεν είχατε εσείς μια προσωπική εμπειρία, πείτε, καταλαβαίνω ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Είχα μια συνεργάτητα η οποία ήταν ακριβώς στην ίδια κατάσταση με σένα. Αλλά αυτό που ανακάλυψα ή αυτό που ανακάλυψε η συνεργάτητά μου είναι.
Να θυμάστε το εξής. Αν διαφωνήσετε με κάποιον, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με τον υποψήφιό σας, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με τα παιδιά σας, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με τους γονείς σας, ποτέ δεν θα κερδίσετε. Αν διαφωνείτε με τη γυναίκα σας, τότε σίγουρα ποτέ δεν θα κερδίσετε. Μπορεί να κάνουν αυτό που θα τους επιβάλλετε να κάνουν ή που θα τους πείσετε να κάνουν, αλλά ουσιαστικά δεν έχετε κερδίσει. Αντί γι' αυτό, πάντα να λέτε ότι καταλαβαίνετε ακριβώς πώς αισθάνονται. Αυτό θα τους κάνει να νιώσουν άνετα μαζί σας και έτσι θα μπορέσουν να ανοιχτούν και να σας πούν περισσότερα για την ανησυχία τους και να συνεχίσουν τον διάλογο μαζί σας. Σκεφτείτε τις συζητήσεις που είχατε στο παρελθόν και αναλογιστείτε πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμουλα για να μείνετε στη συζήτηση μαζί τους αντί να τους χάσετε. Η ίδια φόρμουλα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με τα παιδιά σας ή γενικά με άτομα που συζητάτε. Αντί να διαφωνήσετε μαζί τους, πείτε τους ότι τους καταλαβαίνετε. Ότι καταλαβαίνετε πώς αισθάνονται. Σας λέει ο γιος σας, σήμερα δεν έχω όρεξη για προπόνηση. Αντί να διαφωνήσετε μαζί του, αντί να πείτε όχι, πρέπει να πας γιατί είναι η υποχρέωσή σου, θα σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος κτλ. Πείτε, Δημητρή, καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι και εγώ σήμερα το πρωί έτσι ένιωθα όταν ήταν να ξεκινήσω να κάνω την προπόνησή μου. Αλλά αυτό που ανακάλυψα είναι ότι όταν ξεκινάω την προπόνηση και όταν την τελειώνω, τελικά νιώθω πολύ καλύτερα. Έχω καλύτερη διάθεση, έχω περισσότερη ενέργεια, νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου και φυσικά έρχομαι πιο κοντά στους στόχους μου. Ουσιαστικά λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς να διαφωνούμε μαζί τους. Συμφωνώντας μαζί τους, ερχόμαστε δίπλα τους αντί να είμαστε απέναντί τους. Και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν την αντίρρηση ή το εμπόδιο που βλέπουν μπροστά τους όταν νιώθουν ότι είμαστε πραγματικά μαζί τους. Προφανώς η συγκεκριμένη φόρμουλα δεν είναι μαγική, δεν λειτουργεί κάθε φορά σε κάθε περίπτωση, γιατί κάποιες αντιρρήσεις που δεχόμαστε είναι πραγματικές. Επίσης, υπάρχουν και άλλα βήματα που κάνω κάποιες φορές όταν είναι να χειριστώ μια αντίρρηση, όπως το να απομονώσω την αντίρρηση ή να διευκρινίσω κτλ. Τα οποία ίσως τα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο, αλλά με αυτή την απλή βασική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων μπορείτε να ξεκινήσετε και να έχετε πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που θα σας βοηθήσει αυτή η φόρμουλα να κάνετε είναι να αποκαλύψετε κατά πόσο μια αντίρρηση είναι πραγματική. Και αν δεν είναι, να την ξεπεράσετε αποτελεσματικά. Ποιες είναι οι πιο συχνές αντιρρήσεις που δέχεστε εσείς? Αφήστε ένα σχόλιο. Ποιες είναι οι πιο συχνές αντιρρήσεις που συναντάτε? Επίσης, θα θέλετε να κάνω ένα βίντεο στο οποίο εξηγώ πώς απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις? Γράψτε ναι, κάνε το βίντεο στα σχόλια. Τώρα, αν δεν θέλετε να περιμένετε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, μπορείτε να βρείτε τη μονόρια εκπαίδευση χειρισμού ερωτήσεων, αντιρρήσεων και αναβολών μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/objections. Εκεί θα δείτε τι λέω όταν κάποιος μου πει: δεν μου αρέσει να πουλάω, δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρήματα, θέλω να το σκεφτώ, θέλω να ρωτήσω τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, δεν ενδιαφέρομαι, πόσα χρήματα κερδίζεις εσύ? Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στη μονόρια εκπαίδευση που υπάρχει στο GreekCoach.gr/objections. Τώρα, εργασία για το σπίτι. Όταν βρίσκεστε σε μια συζήτηση όπου το άτομο που μιλάτε έχει διαφορετικές απόψεις από εσάς και θέλετε να εκφράσετε τη δική σας άποψη, χρησιμοποιήστε τη φόρμουλα αισθάνεσαι, ένιωθα, ανακάλυψα. Ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι υποψήφιοι για τη δουλειά σας και παρατηρήστε πώς προχωράει η συζήτηση. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και πείστε το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν και να χειριστούν αντιρρήσεις. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, βάλτε σε εφαρμογή τη φόρμουλα αισθάνεσαι, ένιωθα, ανακάλυψα. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρεις το link στην περιγραφή.